φωτιά, το ψάχνουμε εμείς, το διερευνούμε. Γίνεται προανάκριση, ναι. Εμείς όταν φτάσαμε, η φωτιά είχε σβήσει. Ρίξαμε λίγο νερό ακόμα για ασφάλεια. Και έγινε μια συμπλοκή μεταξύ εκεί κάποιων αλλοδαπών και ντόπιων. Φωνάξαμε την αστυνομία, η οποία ήρθε, πήρε μαζί της 3 άτομα και πήγαν στο τμήμα για τα περαιτέρω. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Από την προανάκριση φαίνεται ότι κάποιος έβαλε φωτιά για να κάψει κάποια σκουπίδια, γιατί αυτό ακούστηκε εχθές, σχολιάστηκε. Από την προανάκριση φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο πήραν φωτιά τα ξύλα. Μόνο τους δεν πήραν σίγουρα. Έτσι. Δεν ήταν δηλαδή απορρίμματα. Όχι, ξύλα ήταν. Ξύλα. Ξύλα. Τα ξύλα λοιπόν πήραν φωτιά. Κάπως με κάποιο τρόπο που θα φαντάζομαι θα υπάρχουν απαντήσεις από εσάς μετά την προανάκριση. Και ήσασταν πάνω και στο σκηνικό εκεί της συμπλοκής, ναι, αλλοδαπών με ντόπιους. Με ένα κάτοικο του κεντρίου, ναι. Με ένα κάτοικο του κεντρίου. Μάλιστα, τώρα καλά δεν είπε σε περισσότερες λεπτομέρειες, έτσι κι αλλιώς δεν είναι της αρμοδιότητάς σας. Η αρμοδιότητα και το γεγονός ότι με κάποιο τρόπο πήρε φωτιά εκεί χθες ένα χάλασμα. Ήταν πολύ κοντά στο σχολείο. Στην περιοχή εκεί ήταν. Ναι. Δεν υπήρχε, δηλαδή υπήρχε κίνδυνος, ας πούμε, να... Ήταν σχεδόν σβησμένοι ήδη από τους αλλοδαπούς, οι οποίοι προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά μόνοι τους. Εμείς τα πήγαμε σας δύο και βρήκαμε σχεδόν σβημένη τη φωτιά. Να. Οπότε δεν... Λέω, αν υποθέσουμε ότι ήταν πολύ κοντά στο σχολείο, χωρίς να θέλουν να υποκάτω. Υποθετικά τώρα, αν ήταν δύο ώρα τα μεσάνυχτα, γιατί δεν βλέπε κανένα και έπαιρνε μόνη της και φυσούσε και αέρας, θα μπορούσε να προξενήσει περισσότερες ζημίες. Αυτό είναι λογικό. Αυτό, σε δίπλα στο χάλασμα, κύριε Καλιοτζή, είναι μια αποθήκη που μένουν εκεί αυτές οι πληροφορίες μας, γι' αυτό λέω, επειδή ήσασταν... Δεν το ξέρω αυτό τώρα. Δεν μπορώ να πω μένουν και δεν μπορώ να το πω. Ναι, προσπαθώ να δώσουμε μια εικόνα πέρα από το γεγονός, τι είναι, γιατί λέω ότι είναι περίεργο. Πάντως ήταν ένα ακτίσμα το οποίο δεν είχε καν ροφή. Το χρησιμοποιούσαν σαν διάφορα πράγματα είχαν μέσα. Να, σαν χώρο αποθηκευτικό ή κάτι άλλο. Όχι, όχι. Σαν, δεν μπορούσα να καταλάβω κι εγώ ακριβώς τι συνέβαινε εκεί πέρα. Δεν ήθελε κάτι το ιδιαίτερο, το περίεργο δηλαδή. Απλά δεν είχε να έχει κάποια χρήση. Ναι, όχι, μας προξένησε η εντύπωση, γι' αυτό λέω ότι είναι περίεργο και ευαίσθητο το θέμα, η συμπλοκή που έγινε μετά. Δηλαδή, όχι τόσο το γεγονός της πυρκαγιάς. Όσο πρέπει να δώσουμε βάση σε αυτό στη συμπλοκή. Αν μου πεις τώρα, συμπλοκή μπορεί να γίνει και μεταξύ δύο αδερφών, ας πούμε, και μεταξύ, ξέρω εγώ, του γειτόνου. Απλά συνέβη η παρουσία που ήμασταν εμείς εκεί και φωνάξαμε την αστυνομία που είναι αρμόδια για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, όλα καλά. Κάτι άλλο, κύριε Καλιοτζή, όλα καλά. Ευτυχώς δεν τρέχετε, παρόλο που δεν έχει βρέξει και επικρατεί η ξηρασία. Κοιτάξτε να δείτε, κάνουμε ακόμα λίγο υπομονή να τελειώσει και ο μήνας, γιατί και βλέπουμε ότι και φυσάει ακόμα αυτές τις μέρες συνέχεια. Είχαμε και ένα-δύο περιστατικά από συμπολίτες μας, τέλος πάντων, οι οποίοι δεν ήταν προσεκτικοί. Καλό είναι να κάνουμε υπομονή, να περάσει ο μήνας, να ρίξει καμιά βροχή και μετά να... Να ξεκινήσουν οι άνθρωποι να έχει, πώς το λένε, δεν έχει ολοκληρωθεί η αντιπυρική, έτσι, να το θυμίσουμε αυτό, μέχρι 31 Οκτωβρίου, οπότε απαγορεύονται οι φωτιές στην Ήπειθρο, έτσι κι αλλιώς, μέχρι τέλος του μήνα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά με τον...